Σας καλωσορίζω στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Λόγω των καταστάσεων και αυτό το εξάμεινο, δυστυχώς, θα γίνει από απόσταση. Και λέω δυστυχώς, γιατί το μάθημα Ενσωματωμένα Συστήματα είναι κατεξοχήν εργαστηριακό μάθημα. Βέβαια, έχει και το θεωρητικό υπόβαθρο. Πρέπει να γνωρίζουμε τη θεωρία, πώς σχεδιάζουμε τα ενσωματωμένα συστήματα. Αλλά κυρίως είναι το εργαστηριακό κομμάτι, όπου βλέπουμε διάφορες αρχιτεκτονικές, είτε 8-bit. 8-bit, είτε 32-bit, είτε FPGA, είτε ετερογενείς αρχιτεκτονικές και σχεδιάζουμε στο εργαστήριο, στον εξοπλισμό που έχουμε, που βρίσκεται στο K7, διάφορα άλλα συστήματα. Οπότε είναι δύσκολες αυτές οι καταστάσεις που δεν θα έχετε πρόσβαση σε εξοπλισμό. Θα το δούμε βέβαια τι μπορούμε να κάνουμε. Οι προσομοιωτές θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν εν μέρη το κενό, αλλά δεν είναι σαν να πιάνετε το hardware με τα χέρια σας. Ας ξεκινήσουμε το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, το οποίο είναι το πρώτο έγγραφο που δείχνω κάθε φορά στα μαθήματά μου, για να καταλάβετε πώς βαθμολογείται αυτό το μάθημα, τι υποχρεώσεις έχετε, προκειμένου να σας φύγει κάποια απορία, γιατί η πρώτη απορία είναι τι κάνουμε σε αυτό το μάθημα, ως προς τη βαθμολογία. Θα κάνω share λοιπόν την οθόνη μου, αυτή τη στιγμή, και έχω και το chat ανοιχτό βέβαια, αν θελήσετε να ρωτήσετε κάτι. Άρα, κοιτάμε, το εκπαιδευτικό συμβόλαιο είναι για τα ενσωματωμένα συστήματα, Ερινό 2021, τα γραφεία μου βρίσκονται στο κτίριο K7, ασφαλώς, δεδομένου ότι είστε σε αυτό το έτος, έχετε σίγουρα περάσει έστω μία φορά από τα γραφεία και το εργαστήριο που είναι δίπλα. Το τηλέφωνο μου, το email μου, είναι whitelist UWMGR. Σας παρακαλώ να στέλνετε μόνο από UWMGR και όχι από Hotmail, Gmail κτλ. Που ενδέχεται να μπουν σε spam. Ηλεκτρονικά ραντεβού, στη σελίδα του ARC, συνδέστε, επιλέγετε εσείς το slot που είναι διαθέσιμο, κλείνετε το ραντεβού και απλώς συνδέστε στην διεύθυνση που αναγράφει το ραντεβού σας, στην κατάλληλη ηλεκτρονική στιγμή. Η θεωρία ξεκινάει 1:00 με 2:15 και το εργαστήριο στη συνέχεια ακολουθεί μέχρι τις 5 η ώρα. Το σχήμα βαθμολογίας. 11 στις 13 παρουσίες. Θα γίνουν 13 διαλέξεις. Οι 11 στις 13 παρουσίες και στη θεωρία και στο εργαστήριο με την ενεργή συμμετοχή. Ενεργή συμμετοχή, δηλαδή αν ρωτάω κάτι, θα περιμένω κάποια απάντηση ή θα περιμένω να ρωτάτε εσείς κάτι για να σας δίνω εγώ κάποια απάντηση. Να μην είναι μια παθητική συμμετοχή και ειδικά στο εργαστήριο, όπου άμεσα θα πρέπει να έχετε αλληλεπίδραση με μένα και με τους βοηθούς μου. Και ίσως βέβαια το κομμάτι του εργαστηρίου δεν θα καταγράφεται, η θεωρία μόνο θα καταγράφεται. Στο κομμάτι του εργαστηρίου θα έχουμε μια ανεσότητα επικοινωνίας, μια άνεση και δεν θέλω να διστάζει κανείς να επικοινωνεί. Σε κάποιες στιγμές θα πρέπει να είναι και η κάμερά σας ανοιχτή στο εργαστήριο όταν καλείστε να υλοποιήσετε κάποιες ασκήσεις. Βέβαια, με την καθοδήγησή μας, όλοι μαζί θα τις επιλύουμε. Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα θα μπορεί να κάνει share την οθόνη του να του το επιλύουμε. Και θα απαιτεί, δηλαδή, μέχρι τις 5 η ώρα μια ενασχόληση με το εργαστήριο και μόνο αυτές τις ώρες, δεν χρειάζεται παραπάνω. Δηλαδή, δεν θέλω κάποιος να ανοίγει τη σύνδεση στο Zoom και μετά να φεύγει π.χ. έξω, να πηγαίνει ένα νούμερο 6 μια βόλτα και μετά από 4 ώρες να ξαναγυρίζει και να θεωρείται ότι παρακολούθησε το μάθημα και πήρε την παρουσία για τη βαθμολογία. Θέλω λοιπόν να υπάρχει ενεργή συμμετοχή. Γι' αυτό στο εργαστήριο κάποιες στιγμές θα ανοίγουμε και τις κάμερες. Λοιπόν, αν είστε 11 στις 13 παρουσίες, τουλάχιστον 11, εγώ θα ήθελα και στις 13 διαλέξεις να είστε, αλλά αν είστε παρόν 11 στις 13 παρουσίες, παίρνετε 5 μονάδες που είναι προβιβάσιμη βαθμολογία. Δηλαδή, απλώς με το να έρχεστε και να προσπαθείτε να συμμετέχετε στο εργαστήριο, θα περάσει το μάθημα. Υπάρχει όμως και περίπτωση που κάποιος να μην του αρκούν οι 5 μονάδες και καλά θα κάνει, γιατί δεν είμαστε εδώ ίσα-ίσα για να περάσουμε ένα μάθημα. Το θέμα είναι να μάθουμε. Και εκτός από αυτά που θα μάθουμε κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων, υπάρχουν και πιο
προχωρημένα θέματα, κάποια project, ίσως είτε προσωπικά project δικά σας, είτε project που θα σας προτείνουμε εμείς, τα οποία όμως να έχουν σχέση με σωματωμένα συστήματα. Και για να λύσω την απορία σας, ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργαστή, μνήμη, πρόγραμμα, είσοδο-έξοδο. Να έχει κάτι με αυτά τα τέσσερα. Αν λοιπόν κάποιος μόνος του ή σε ομάδα υλοποιήσει κάποιο project, βαθμολογείται με τις υπόλοιπες 5 μονάδες. Εφόσον το υλοποιήσει, δηλαδή συζητάμε κάποιο project και στη συνέχεια βαθμολογείται. Ενδιάμεση βαθμολογία υπάρχει, ναι. Στα project δεν είναι 0-5 ασφαλώς. Κάποιος που θα υλοποιήσει ως ένα κομμάτι θα βαθμολογηθεί ανάλογα. Άρα υπάρχει και ενδιάμεση βαθμολογία, οπότε με τη συμμετοχή σας έχετε τις 5 μονάδες που είναι προβιβάσιμες και μετά δουλεύετε σε ένα project και όσο το υλοποιήσετε, όσο περισσότερο το υλοποιήσετε, τόσες περισσότερες μονάδες θα πάρετε με μέγιστο ασφαλώς τις 5 μονάδες. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα βαθμολογίας. Ξαναλέω, ομαδικό ή ατομικό project. Λοιπόν, δεν παραδίδονται ασκήσεις στο e-class. Απλώς πρέπει να έχετε συμμετοχή στο εργαστήριο, να είπαμε να ανοίγετε κάποιες στιγμές στις κάμερες. Οι συνεργάτες μου θα κρατάνε βέβαια παρουσίες ποιοι έρχονται και ποιοι όχι, γιατί είπαμε 11 στις 13 παρουσίες πρέπει να υπάρχουν στο μάθημα. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιος βοηθός μου να ζητήσει ένα share μιας οθόνης, να δούμε πού βρίσκεστε εσείς, πόσο έχετε προχωρήσει, ή να σας βοηθήσουμε και να σας δώσουμε κάποιο tip. Και μπορείτε την ομαδική εργασία να την υλοποιείτε και στις ώρες εδώ που θα είμαστε μαζί για να σας βοηθάμε, αν έχετε κάποιο πρόβλημα στον κώδικά σας. Έχω και ώρες γραφείου βέβαια, όποιος έχει σημαντικό πρόβλημα στον κώδικα και θέλει βοήθεια, μπορεί να απευθυνθεί σε μένα στις ώρες γραφείου. Δεν υπάρχει τελική εξέταση. Τώρα, η εργασία, δεδομένου ότι θα την υλοποιείτε εσείς, ασφαλώς θα πρέπει μετά, ίσως κάποια στιγμή, να μου την παρουσιάσετε, το τι κάνετε κτλ. Αυτό όμως δεν θέλω να το λάβετε ως ότι θα είναι εξέταση. Απλώς ότι εσείς οι ίδιοι σχεδιάσατε ένα σύστημα, το δοκιμάσατε, όσο τέλος πάντων το καταφέρατε και το κατανοήσατε, ότι έχετε γνώση του σχεδιασμού ενός του συγκεκριμένου ενσωματωμένου συστήματος και βέβαια της θεωρίας. Άρα δεν υπάρχει εξέταση και επιτρέπονται βέβαια οι δύο απουσίες στα 13 εργαστήρια. Λοιπόν, προϋποθέσεις λοιπόν επιτυχίας, να έχετε προβιβάσιμο βαθμό ή με απλά λόγια να είστε 11 τετράωρα τουλάχιστον εδώ στο Zoom, εκτός αν καταφέρει το σύστημα υγείας της χώρας μας και είναι σε μια κατάσταση που μας επιτρέψει να έχουμε από διαζώσεις μάθημα που θα ήταν το ευκταίο. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε μετά το Πάσχα αυτό. Αν το πετύχουμε πάντως θα έχουμε τον εξοπλισμό στο εργαστήριο για να το χρησιμοποιήσετε άμεσα και να δούμε και χειροπιαστά κάποια θέματα που θα είναι με προσομοίωση κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων. Και δεν υπάρχει κράτηση βαθμού, εννοείται αυτό δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο ισχύει κτλ. Άρα κάποιος που θα παρακολουθήσει 11 στα 13 παίρνει τις 5 μονάδες και στη συνέχεια μέχρι το Σεπτέμβριο έχει χρονικό διάστημα να παραδώσει το project. Τώρα, για τα project. Υπάρχουν στο αρχείο Open Tasks που βρίσκεται στις γενικές πληροφορίες του μαθήματος γενικότερα project για ενσωματωμένα συστήματα. Αν κάνετε search τη λέξη ενσωματωμένα συστήματα θα το βρείτε, δηλαδή στο γενικές πληροφορίες μαθήματος, αυτό το αρχείο θα ανέβει στο e-class σε λίγες ώρες. Στις γενικές πληροφορίες μαθήματος υπάρχει ένα slide που ονομάζεται Open Tasks, ανοιχτά θέματα. Και εκεί μέσα θα δείτε όπου έχουν την ετικέτα ενσωματωμένα ή ENS, ή ενσωματωμένα ή embedded. Βέβαια, δεδομένου ότι τα ενσωματωμένα βρίσκονται παντού γύρω μας, δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά τα project. Οτιδήποτε μπορείτε εσείς να σκεφτείτε. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πει: εγώ θέλω να υλοποιήσω έναν αυτοματισμό σπίτι μου, ένα ενσωματωμένο σύστημα, το οποίο. Εντάξει, δεν θα έλεγα να είναι τόσο απλό όσο να ταΐζει μια γάτα, γιατί και αυτό είναι ενσωματωμένο σύστημα. Που έχεις μια κατασκευή, που έχεις ένα σερβο κινητήρα και ένα επεξεργαστή Arduino που ταΐζει μια γάτα ένα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν θα ήθελα κάτι τόσο απλό project. Ένα project που επειδή είναι 5 μονάδες σύμφωνα με τα ECTS, γιατί το μάθημα έχει 5 ECTS, άρα οι 5 μονάδες αντιστοιχούν σε 2,5 ECTS,
τα 2,5 τιμές είναι περίπου 55 με 60 ώρες. Δηλαδή να έχει κάποιο χρόνο που θα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος. Δεν θέλω κάτι απλό. Για παράδειγμα, ένα ωραίο project θα μπορούσε να είναι ο σχεδιασμός ενός 3D εκτυπωτή, αλλά όχι το κλασικό καρτεσιανού εκτυπωτή, ενός, για παράδειγμα, Delta εκτυπωτή. Ή κάποιος θα μπορούσε να πει, θέλω να σχεδιάσω ένα σύστημα που να σχεδιάζει. Δηλαδή, με ένα πινέλο να γράφεις, να σχεδιάζεις ένα πίνακα, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, και αυτό δύο άξονες ή δύο νήματα. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα τέτοια συστήματα που μπορείτε να σκεφτείτε. Δεν χρειάζεται να αποφασίσετε από τώρα, γιατί δεν έχετε γνωρίσει ακόμα τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το μάθημα. Σας είπα βέβαια και 8-bit και 32-bit και FPGA και System on Chip και πολλές άλλες τεχνολογίες, αλλά επειδή ακόμα δεν τις έχετε γνωρίσει, ίσως έχετε κανένα Arduino χρησιμοποιήσει, μπορεί κάποιο και Raspberry, όταν είχαμε τα λειτουργικά συστήματα. Αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες τεχνολογίες που δεν έχετε γνωρίσει. Δεν χρειάζεται λοιπόν από τώρα να αποφασίσετε. Συνήθως στις τελευταίες εβδομάδες γίνεται η απόφαση το πού θα κινηθεί κάποιος, γιατί τότε καταλαβαίνει και τι του αρέσει. Δεν χρειάζεται λοιπόν από τώρα, οι τελευταίες εβδομάδες τέλη Μαΐου. Δηλαδή κάπου από μέσα Μαΐου και μετά, κάπου εκεί πέρα θα αρχίσουμε να συζητάμε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να είναι ήδη από τώρα αποφασισμένοι, επειδή έχουν ίσως ασχοληθεί με το μάθημα. Ίσως είχαν διαβάσει κάποιο υλικό που βρίσκεται στο e-class και να μου προτείνουν από τώρα κάποιο θέμα. Μπορώ και αυτό να το δεχτώ. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς τα θέματα και να μου προτείνουν κάποιο θέμα απλώς είναι για να το συζητήσουμε. Δεν θα το καταγράψω εγώ κάπου ότι αυτός αναλαμβάνει αυτό το project και υποχρεωτικά πρέπει να τελειώσει αυτό το project. Ξεκινάει με το project Α, βλέπει τελικά ότι δεν τον ενδιαφέρει, ίσως είναι πολύ δύσκολο, το συζητάει μαζί μου, το αλλάζουμε, το κάνουμε κάποιο άλλο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ευελιξία σε αυτό. Το μάθημα ενσωματωμένα συστήματα δεν είναι όπως τα μαθήματα κορμού που έχουν μια αυστηρή οργάνωση. Εδώ ερχόμαστε για να μάθουμε να σχεδιάζουμε συστήματα που καταρχήν θα βελτιώσουν τη ζωή μας με θέματα αυτοματοποίησης. Και εγώ και άλλοι που ασχολούνται με τα ενσωματωμένα συστήματα σχεδιάζουμε συστήματα μικρά σπίτι μας που τα βάζουμε και μας βοηθούν σε κάποιες λειτουργίες. Για παράδειγμα, να σας πω, ένα από τα τελευταία που είχα σχεδιάσει ήταν για να έχω μια έξυπνη λειτουργία, όπου η ηλεκτρική κουβέρτα που έχω σπίτι μου να ενεργοποιείται αυτόματα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και να δίνει status, ας πούμε, σε ένα web server πότε είναι ανοιχτή και πότε όχι. Βέβαια, αυτό θεωρείται απλό ενσωματωμένο σύστημα. Απλώς δεν χρειάζεται κάθε φορά να θυμάμαι ότι πρέπει να ανοίξω π.χ. μισή ώρα ή μία ώρα πιο πριν την ηλεκτρική κουβέρτα. Δηλαδή, βοήθησε κάτι. Γι' αυτό σας λέω ότι κάνουμε συστήματα, καταρχήν το διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε και γνωρίζουμε αυτόν τον πολύ ωραίο κόσμο των ενσωματωμένων συστημάτων. Γι' αυτό δεν θέλω να το βλέπετε όπως τα άλλα μαθήματα, τα δικά μου, που είχαν εξετάσεις, που είχαν παρουσιάσεις και παραδόσεις εργασιών. Σε αυτό το μάθημα το κάνουμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το να δημιουργούμε και να δίνουμε ζωή και να αυτοματοποιούμε διάφορες λειτουργίες και βέβαια στην πορεία μαθαίνουμε όλον αυτόν τον αθέατο κόσμο που βρίσκεται γύρω μας. Και το λέω αθέατο εσκεμμένα γιατί είναι και ο τίτλος του βιβλίου που έχω γράψει πάνω στα ενσωματωμένα συστήματα. Για τα ενσωματωμένα συστήματα έχω γράψει δύο βιβλία, θα τα δείξω στην επόμενη διαφάνεια και ένας υπότιτλος σε ένα από τα δύο είναι ο αθέατος ψηφιακός κόσμος. Είναι ο κόσμος που βρίσκεται γύρω μας. Για παράδειγμα, τώρα εδώ που μιλάμε έχουμε βέβαια τον υπολογιστή. Κάποιος, αν το ρωτούσαν πόσους π.χ. υπολογιστές ή επεξεργαστές βρίσκεις στο χώρο που βρίσκεσαι, θα έλεγε «Α, έχω το λάπτοπ, τον υπολογιστή, ενδεχομένως και το κινητό τηλέφωνο». Όμως γύρω μας δεν βρίσκονται μόνο ένα ή δύο υπολογιστές ή επεξεργαστές, βρίσκονται πολύ περισσότεροι. Για παράδειγμα, εδώ που βρίσκομαι, στο εργαστήριό μου, έχω το 3D printer. Αυτός έχει μέσα μια 32-bit πλακέτα, STM32 επεξεργαστή, και υλοποιεί μια λειτουργία συγκεκριμένη, το να δέχεται G-code και να το μετατρέπει σε κίνηση στους άξονες και στο extruder.
Άλλο που έχω είναι το NAS, Network Attached Storage, δηλαδή ένας δίσκος που συνδέεται με καλώδιο δικτύου LAN και αυτό έχει μια πλακέτα ARM 32 bit. Γενικά, άλλα συστήματα που έχω εδώ πέρα, ασφαλώς η τηλεόραση, μια Xfinity τηλεόραση, έχει και λειτουργικό σύστημα και συνδέεται στο διαδίκτυο και αυτές οι λειτουργίες. Γενικότερα, όσο κοιτάμε γύρω μας, μπορούμε να διαπιστώσουμε πολλά τέτοια devices. Κλιματιστικό εννοείται πια, όλα έχουν αυτή τη δυνατότητα του ενσωματωμένου συστήματος. Κάποια είναι και smart με την έννοια ότι συνδέονται στο διαδίκτυο, έχουν διασύνδεση και το καθεξής. Θα τα δούμε βέβαια στην παρουσίαση που ακολουθεί. Βλέποντας λοιπόν, αυτό είναι το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Εγώ θα σας πρότεινα να παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα και θα δείτε ότι δεν θα δυσκολευτείτε. Ο τρόπος που θα υλοποιείτε, δυστυχώς, θα γίνεται βέβαια από απόσταση και με προσομοίωση. Αν κάποιος βέβαια είχε εξοπλισμό, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Ας δούμε όμως τι θα καλύφουμε στα εργαστήρια. Θα κλείσω το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, θα ανέβουν στο e-class όλα αυτά τα αρχεία. Θα ανοίξω λοιπόν το σχέδιο εργαστηρίων. Έχουμε 13 εργαστήρια. Στα 13 εργαστήρια καλύπτουμε πλήρως όλη την ύλη σχετικά με το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν τρεις πρώτες εβδομάδες. Έχουμε Arduino. Arduino Uno R3. Έχω εδώ μια τέτοια πλακέτα. Θα ακολουθήσει βέβαια με μια λεπτομερή παρουσίαση. Απλώς αυτή η πλακέτα που βλέπετε, που είναι μια πλακέτα συμβατή με Arduino Uno R3, δεν είναι πραγματικά το αυθεντικό Arduino λόγω μεγάλου κόστους. Το κανονικό Arduino κοστίζει 20 με 25 ευρώ. Μια τέτοια κλωνοποιημένη πλακέτα έχει ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες και έχει κόστος 3 ευρώ από AliExpress. Και τι βλέπουμε, έχει βασικά έναν επεξεργαστή, έχει μνήμη, είσοδο-έξοδο. Αυτό που συνθέτουν ένα ενσωματωμένο σύστημα. Βέβαια, ο επεξεργαστής είναι οκτάβητος και κάποιος μπορεί να πει τι οκτάβητο σύστημα μας αναφέρει, δεδομένου ότι πια είμαστε στην εποχή των 64 bit. Κι όμως, στα ενσωματωμένα συστήματα, επειδή είναι εξειδικευμένα συστήματα για συγκεκριμένες λειτουργίες, δεν χρειάζεται να έχουμε καταρχήν 64 bit. Και τα 8 bit υπάρχουν και λειτουργούν. Και επειδή έχουν χαμηλό κόστος, είναι πολύ πιο εύκολο για κάτι απλό να βάλουμε ένα 8 bit σύστημα παρά ένα 32 bit σύστημα. Έχει και πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Λοιπόν, αυτό είναι το Arduino. Στις τρεις πρώτες εβδομάδες κοιτάμε το Arduino. Κοιτάμε λοιπόν αυτή την πλακέτα, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, να τη συνδέσουμε με αισθητήρια, να έχουμε είσοδο-έξοδο και γενικότερα να καταλάβουμε όλες αυτές τις λειτουργίες. Σχετικά με το Arduino, αν βέβαια έχετε Arduino, τότε θα μπορούσατε να το υλοποιήσετε άμεσα στην πλακέτα. Επειδή ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσα άτομα θα το παρακολουθήσουν, γι' αυτό θα δούμε στις επόμενες εβδομάδες αν θα παραμείνουμε στην προσομοίωση ή κάποια στιγμή θα τοποθετήσουμε στο εργαστήριο τις πλακέτες Arduino με μια webcam από πάνω για να τις προγραμματίζετε απομακρυσμένα. Σχετικά με το τι θα χρειαστείτε τώρα για το Arduino, αυτό θα σας το πούμε στο εργαστήριο, αλλά σίγουρα, καταρχήν το Arduino, καλώδια DuPont, είναι τα καλώδια που έχουν επαφές που μπαίνουν σε αυτές εδώ τις οπές που έχει πλακέτα, σίγουρα λεντάκια, σίγουρα αντιστάσεις, υπάρχουν και kit βέβαια έτοιμα που μπορείτε να προμηθευτείτε, σίγουρα κάποια αισθητήρια, όπως καταρχήν θέλουμε κουμπί, θέλουμε κάποιο αισθητήριο sonar για υπέρηχο και άλλα τέτοια, αλλά δεν θα ήθελα από τώρα να δώσω μια συγκεκριμένη λίστα. Πάντως τα βασικά αισθητήρια που μπορείτε να δείτε, αν δείτε ένα στο Google βάλετε kit Arduino, αυτά που έχει το kit Arduino, αυτά μας ικανοποιούν. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να προμηθευτεί κάποιο τέτοιο kit. Αλλά και να μην το προμηθευτεί, θα μπορέσετε μέσω προσομοίωσης να το εκτελέσετε όσο μπορείτε στον υπολογιστή σας και θα το δούμε αυτό, γιατί και εμείς
με προσομοίωση αναγκαστικά τώρα το κοιτάμε. Δεν είχαμε τόσα χρόνια προσομοίωση, γιατί το κάναμε σε πραγματική πλακέτα. Άρα, λόγω των καταστάσεων, το γυρίζουμε σε προσομοίωση. Μαζί θα δούμε τους περιορισμούς. Πάντως, η εναλλακτική λύση που έχουμε είναι, όταν δούμε πόσα άτομα θα το παρακολουθήσουν, να έχουμε webcam και να στείλουμε εμείς το Arduino και εσείς απομακρυσμένα να συνδέσετε σε υπολογιστή για να το προγραμματίζετε. Αυτές οι τρεις πρώτες εβδομάδες, βλέπετε, στη δεύτερη εβδομάδα θα σας δείξουμε και το πώς να σχεδιάζετε, πώς να σχεδιάζουμε με το Fridging, ένα δωρεάν πρόγραμμα. Και αυτό γιατί. Γιατί όταν σχεδιάζετε κάτι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, εκτός από την ανάπτυξη του προγράμματος, την ανάπτυξη του συστήματος, είναι η τεκμηρίωση. Και μέσω του Fridging μπορείτε να κάνετε αυτή την τεκμηρίωση. Συγκεκριμένα, τι συνδέεται πού και γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Για παράδειγμα, συνδέεται κάποια εισιτήρια. Ο τρόπος λοιπόν συνδεσμολογίας, θέλετε να το διατηρήσετε. Θέλετε να το διατηρήσετε, αν το ανοίξετε μετά από κάποιες εβδομάδες, να θυμάστε τι συνδεόταν πού. Γιατί τα καλώδια θα μπουν μεν τη στιγμή που το σχεδιάζετε, αλλά μετά μπορεί να ξεχάσετε γιατί μπήκε κάπου πού ή τι συμβολίζει κάποιο καλώδιο. Βέβαια, κάποιοι κολλάνε αυτοκόλλητα στα καλώδια, αλλά πάλι, ξέρετε, αν έχετε πάρα πολλά καλωδιάκια, γεμίζει τόσο πολλά αυτοκόλλητα και, τέλος χάνεις το παιχνίδι. Η σωστή, λοιπόν, επιστημονική και μηχανική αντιμετώπιση αυτού του θέματος είναι η τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση γίνεται, καταρχήν, με ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα, όπως το Fridging, και εκεί θα το έχετε ως αναφορά, γι' αυτό σας το παρουσιάζουμε, και το παρουσιάζουμε εδώ με το Arduino για να δείτε κάποια project, να τα σχεδιάσετε στο Fridging και στη συνέχεια να μπορέσετε να τα προγραμματίσετε. Λοιπόν, εννοείται βέβαια, δεν σας το είπα, αλλά σαν ενσωματωμένα σχεδιάζουμε και το hardware και το software. Πάντα να έχετε υπόψη ότι γίνεται και επιλογή του υλικού κομματιού και του λογισμικού και μερικές φορές, ξέρετε, δεν είναι one way, επιλέξαμε υλικό, ok, πάμε μετά λογισμικό και τελειώσαμε. Η διαδικασία σχεδίασης σε ενσωματωμένα συστήματα είναι μια αναδρομική διαδικασία με πολλαπλές επαναλήψεις. Για παράδειγμα, επιλέξαμε ένα sonar, το βάλαμε στο Arduino, προσπαθούμε να το προγραμματίζουμε, βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα ή στις διαστάσεις ή στην απόσταση που θα θέλαμε, ξαναγυρίζουμε πίσω, επιλέγουμε κάποιο άλλο sonar. Γιατί οι επιλογές μας είναι πάρα πολλές. Και είναι τόσο πολλές που ίσως είναι και χαοτικές. Και κάποια άτομα, ίσως αυτοί που έρχονται τώρα στον κόσμο των σωματωμένων συστημάτων, χάνονται. Λένε, ας πούμε, ποια πλακέτα Arduino να πάρετε. Ξέρετε, σας έδειξα μια πλακέτα Arduino, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μία. Υπάρχουν 6-7 πλακέτες Arduino. Υπάρχουν για το ίδιο αισθητήριο πάρα πολλές επιλογές. Θέμα κόστους, θέμα διαφορετικών χαρακτηριστικών. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε hardware, το δοκιμάζουμε στο πρόγραμμα, δεν μας βγαίνει αυτό που θα θέλαμε, ξαναγυρίζουμε, επιλέγουμε κάτι άλλο και υπάρχει μια διαδικασία συνεχούς επανάληψης. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη και δεν πρέπει να μας φοβίζει. Αυτή η ποικιλομορφία στον χώρο των ενσωματωμένων συστημάτων και οι πολλές δυνατότητες από ένα σημείο και μετά είναι προς το συμφέρον μας, γιατί βρίσκουμε τελικά αυτό που θέλουμε να σχεδιάσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερη συμπεριφορά προς αυτήν που έχουμε καταγράψει. Συνεχίζουμε μετά από 3 εβδομάδες. Φύγαμε από το Arduino, πάμε στο Raspberry. Το Raspberry είναι μια αναπτυξιακή άλλη πλατφόρμα με ARM 32-bit. Εδώ έχω μια πλακέτα Raspberry τύπου 1, έκδοση 1. Και σε αυτή την πλατφόρμα, λοιπόν, βλέπουμε επεξεργαστή. Είναι ο επεξεργαστής ARM 32-bit. Και μνήμη. Η μνήμη είναι κάπου παραδίπλα, σε ένα άλλο τσιπάκι εδώ πέρα. Αυτό το συγκεκριμένο έχει 512 MB RAM. Είσοδο-έξοδο, όλες εδώ οι επαφές, οι ακροδέκτες αποτελούν την είσοδο-έξοδο και δίκτυο κιόλας και κάποιους άλλους βασικούς interfaces, κάποιες άλλες βασικές επαφές. Σε αυτήν την πλακέτα, λοιπόν, τοποθετούμε μια SD card
από αυτή την πλευρά και την προγραμματίζουμε σαν ένα λειτουργικό κανονικό σύστημα. Γιατί τοποθετούμε μια πλακέτα που εκτελεί Linux, άρα σε πλακέτες Raspberry θα θυμηθούμε γνώσεις από τα λειτουργικά συστήματα. Και θα ήταν καλό να έχετε περάσει τα λειτουργικά συστήματα ή τουλάχιστον αν δεν τα έχετε περάσει να κάνετε μια επανάληψη, να προσπαθήσετε να δείτε θέματα σχετικά με το τερματικό, γιατί στο Raspberry θα δουλεύουμε τερματικό και θα μάθουμε και Python σε αυτό εδώ πέρα, που είναι πολύ εύκολη γλώσσα, μη σας τρομάζει. Έτσι κι αλλιώς όλοι μαζί εδώ θα τα κάνουμε. Άρα θα στήσουμε λειτουργικό σύστημα, θα συνδεθούμε με Python σε ένα Raspberry και θα το προγραμματίσουμε να αναβοσβήνει κάποιο φωτάκι ή κάποιο λεντάκι. Αυτό είναι το Raspberry τύπου 1 και εδώ έχω και το Raspberry τύπου 3, το οποίο έχει περισσότερη μνήμη και πιο γρήγορα επεξεργαστεί. Οι επόμενες λοιπόν 4 εβδομάδες έχουν σχέση με το Raspberry. Με το Raspberry πώς δηλαδή δημιουργούμε ένα ενσωματωμένο σύστημα έχοντας λειτουργικό σύστημα Linux. Κάποιος μπορεί βέβαια να πει, ξέρω ότι και Windows μπορεί να εκτελέσει κάποιος, αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε με Windows, γιατί είναι πολύ βαριά και δεν μας δίνουν αυτή την ελευθερία κινήσεων που θέλουμε ως σχεδιαστές. Παραμένουμε λοιπόν σε Linux, γιατί μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Raspberry, 4 εβδομάδες. Βλέπετε στο τελευταίο εργαστήριο του Raspberry, στην 7η εβδομάδα, βλέπουμε και το cloud. Συγκεκριμένα έχω λάβει κάποια tokens από την Amazon και την Google για να τα δώσω σε φοιτητές, για να στήσουν κάποιο δικό του σερβερ, να μάθουν τις έννοιες του cloud και σε εκείνη τη διάλεξη θα πάρετε όσοι τέλος πάντων έχετε φτάσει ως το 7ο εργαστήριο, φαντάζομαι όλοι θα φτάσετε, γιατί δεν είναι τίποτα χωτικό και να έχουμε απώλειες όπως σε άλλα εργαστήρια. Σε αυτό θα είναι μια ευχάριστη διαδικασία. Σε αυτό το εργαστήριο θα σας δώσουμε κωδικούς για να συνδεθείτε στο cloud. Και στο cloud συγκεκριμένα θα δημιουργήσετε ένα VM, Virtual Machine, θα βάλετε ένα Linux και θα επικοινωνήσει το Raspberry κάνοντας post κάποια δεδομένα σε αυτό το λειτουργικό σύστημα που εσείς θα διαχειριστείτε. Και βέβαια τα λειτουργικά αυτά, τα Virtual Machine και τα λειτουργικά συστήματα έχουν κάποια διάρκεια ζωής κάποιων μηνών, αλλά για το εργαστήριό μας υπερκαλύπτει. Θα έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να στήσετε ένα virtual machine σε cloud provider μόνοι σας, αλλά με την καθοδήγηση τη δικιά μας, για να μάθετε καθώς θα προχωράτε σε αυτή τη διαδικασία, πώς θα στήσετε ένα λειτουργικό σύστημα, πώς θα το συνδέσετε στο ίντερνετ, πώς θα συνδέσετε το δικό σας ενσωματωμένο σύστημα με αυτό και το καθεξής. Και έτσι λοιπόν θα δείτε αυτό που ονομάζεται το IoT. Το IoT είναι Internet of Things, δηλαδή κάποιο ενσωματωμένο σύστημα μιλάει με ένα άλλο σερβερ που βρίσκεται στο διαδίκτυο και ανταλλάσσει δεδομένα. IoT και cloud. Στην 8η εβδομάδα συνεχίζουμε και πηγαίνουμε σε FPGA. Οι δύο πρώτες εβδομάδες, μετά την 8, δηλαδή 8 και 9, είναι η αναπτυξιακή πλακέτα Spartan, που είναι μια πλακέτα FPGA, δηλαδή μια πλακέτα επαναδιαμορφώσιμης λογικής. Εκεί θα την προγραμματίσουμε με VSDL, θα γίνει λοιπόν καταρχήν μια διάλεξη πάνω στο τι είναι VSDL και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια με την καθοδήγησή μας θα δημιουργήσετε κάποια βασικά components, για παράδειγμα ένα αναθρηστή. Και στη συνέχεια θα τα κατεβάσουμε στην πλακέτα. Βέβαια, σε όλα αυτά ένα κομμάτι σίγουρα μπορεί να γίνει στον υπολογιστή σπίτι σας χωρίς καν να συνδεθείτε σε υπολογιστή του εργαστηρίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, τη Xilinx Spartan, θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα το Xilinx IZ Navigator 14.7, το οποίο μπορείτε να το εκτελέσει σπίτι σας, να δημιουργήσετε, αφού περάσετε όλα τα στάδια του verification, του ανάλυση, σύνθεσης κτλ., να δημιουργήσετε ένα αρχείο .bit, που θα είναι το bitstream, δηλαδή μία σειρά από bit για
προγραμματισμό. Και αυτό το κομμάτι, ότι το bit το κατεβάζω στην πλακέτα, αυτό θα πρέπει να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή του εργαστηρίου για να συνεχίσετε το επόμενο βήμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή από την αρχή να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή του εργαστηρίου. Σε αυτά τα εργαστήρια θα δουλεύετε ένα μεγάλο κομμάτι στο σπίτι σας, ενώ κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, βέβαια, όχι άλλες ώρες. Το δουλεύετε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και μόλις δημιουργείτε το .bit, με τη δικιά μας καθοδήγηση θα σας δίνουμε κάποιο AnyDesk ID. Θα χρησιμοποιήσουμε το AnyDesk για απομακρυσμένη σύνδεση όταν χρειάζεται, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν. Και με το AnyDesk θα δίνουμε ένα ID, συνδέεστε σε αυτό το ID, στον καθένα ξεχωριστά. Θα καταγράφουμε τι ID έχουμε δώσει στον καθένα για να μην συνδεθούν δύο φοιτητές στον ίδιο υπολογιστή και δημιουργηθεί conflict. Οπότε θα γίνεται αυτή η σύνδεση και θα κατεβάζετε το Bitstream στην πλακέτα. Αυτό είναι το Xilinx Spartan. Μετά ακολουθούν δύο άλλα εργαστήρια που είναι το Xilinx Ping. Το Xilinx Spartan ήταν ένα καθαρόιμο FPGA, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή ένα τσιπάκι που εξωτερικά μοιάζει σαν όλα τα κλασικά IC circuits. Δεν μπορούμε να το διαχωροποιήσουμε ότι αυτό είναι επεξεργαστής ενώ αυτό FPGA. Οπτικά μοιάζουν ακριβώς το ίδιο. Αλλά είναι μόνο FPGA. Δηλαδή έχει μόνο επαναδιαμορφώσιμη λογική. Στα επόμενα δύο εργαστήρια βλέπουμε μια άλλη αρχιτεκτονική που και αυτή είναι δημοφιλής, που είναι η Ping, και αυτή η αρχιτεκτονική έχει και επεξεργαστή και FPGA. Δηλαδή στο ίδιο τσιπάκι, στο ίδιο έτσι IC Integrated Circuit, έχει και έναν διπύρινο ARM επεξεργαστή, που σημαίνει ότι εκτελεί Linux και γι' αυτό απαιτείται να ξέρουμε από Raspberry. Δηλαδή εδώ θα δούμε θέματα που είχαμε δει στο Raspberry. Απαιτείται λοιπόν η γνώση του Raspberry και στη συνέχεια θα προγραμματίσουμε το κομμάτι του FPGA για να δούμε πώς θα γίνει και αυτή η επικοινωνία στο ίδιο ενσωματωμένο σύστημα με FPGA και επεξεργαστή. Αυτά ήταν της εταιρείας Xilinx. Στο 10ο εργαστήριο βλέπουμε μία άλλη πλακέτα, την Altera, αλλά η βασική λογική είναι η ίδια. Πάλι θα έχουμε BSDL, πάλι θα χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα τώρα της Altera που είναι το Quartus. Θα μεταφέρουμε BSDL, θα την κάνουμε σύνθεση και θα εξάγουμε αυτό το description, το οποίο πάλι θα πρέπει να το γράψουμε σε μια πλακέτα, πάλι θα συνδεθούμε με AnyDesk έναν υπολογιστή και θα το μεταφέρουμε στην Altera. Και είναι σημαντικό που βάζουμε και Altera, γιατί οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες, τώρα την Altera βέβαια την έχει αγοράσει η Intel, οπότε μπορούμε να πούμε οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο FPGA είναι η Intel Altera από τη μία που είναι μαζί και από την άλλη είναι η Xilinx. Γι' αυτό για λόγους πληρότητας κοιτάμε και Xilinx και Altera. Εμείς στο εργαστήριο έχουμε όλες αυτές τις πλακέτες. Μπορεί ίσως κάποια στιγμή αν ανοίξουμε, δεν ξέρω, όποιος θέλει να έρθει, βέβαια αυτό θα δούμε πώς θα κινηθεί. Διαφορετικά, αν θελήσει κάποιος να δει τις πλακέτες από κοντά, φαντάζομαι σε κάποιο μελλοντικό εξάμηνο, άνετα θα ήθελα να έρθει να δει και τα εργαστήρια από κοντά. Βέβαια, ακόμα και να έχει περάσει το μάθημα, αν θελήσει κάποιος να δει από κοντά αυτές τις πλακέτες και να τις χρησιμοποιήσει, μπορεί να το κάνει. Εμείς είμαστε πάντα στο εργαστήριο, εγώ και οι υποψήφοι διδάκτορές μου, οπότε κάποιος που π.χ. το Σεπτέμβριο δεν έχουμε θέμα με τηλεκπαίδευση και όλα γίνονται διαζώσεις, μπορείτε να έρθετε στο εργαστήριο, ακόμα και να έχετε περάσει το μάθημα, θα σας δώσουμε ό,τι πλακέτα θέλετε να τη μάθετε και καλύτερα και από κοντά. Και τέλος, στην 13η εβδομάδα θα δούμε κάποια πιο προχωρημένα θέματα, όπως το HLS. Το HLS είναι High Level σύνθεση. Τώρα μπορούμε να το δούμε είτε σε Intel Aria 10 είτε σε άλλη πλακέτα το HLS. Απλώς έβαλα Intel Aria 10, που είναι και αυτή μια αρκετά δυνατή πλακέτα που έχουμε στο εργαστήριο. Αλλά σε αυτό το εργαστήριο το σημαντικό είναι το HLS, High Level σύνθεση. Δηλαδή, πώς δίνουμε κώδικα C και δημιουργείται κώδικας BSDL. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα διαδικασία και αυτό θα το δούμε στο 13ο εργαστήριο. Τώρα, εναλλακτικά, κάποιος που θέλει να εντρυφήσει περισσότερο σε θέματα BSDL, FPGA και σε διασμό τελείως custom ενσωματωμένων συστημάτων, μπορεί, αν θέλει, να ακολουθήσει κάποια
courses που δίνει επίσημα η Xilinx. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα να μην θέλει να ασχοληθεί με το Intel Aria εργαστήριο 13 και εκείνη την ώρα του εργαστηρίου να ακολουθεί τις οδηγίες σε κάποιο άλλο από τα φυλάδια που δίνει η Xilinx. Δίνει η Xilinx εκπαιδευτικό υλικό για κάποιον που θέλει να αντρυφθεί σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Και γιατί να το κάνει αυτό κάποιος φοιτητής? Γιατί μπορεί να θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με FPGA και να ίσως να λάβει και κάποια διπλωματική, ίσως μπορεί να βλέπει και πιο μακριά και να θέλει να κάνει και έρευνα πάνω στην ανάπτυξη custom αρχιτεκτονικών, οπότε να ασχοληθεί περισσότερο με προχωρημένα θέματα FPGA. Μπορείτε να επισκεφτείτε αυτά τα site, η Xilinx έχει εκπαιδευτικό υλικό, έχει δηλαδή hands-on tutorials που σας πάει βήμα προς βήμα για να υλοποιήσετε τις διάφορα tasks που αναφέρουν αυτά τα φυλάδια. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο των 13 εργαστηρίων. Σίγουρα τα περισσότερα από αυτά τα κάνετε σπίτι σας. Το πρώτο κομμάτι που είναι π.χ. το compile, σύνθεση κτλ. Γίνεται στο σπίτι σας το software που πρέπει να έχετε εγκαταστήσει. Εννοείται βέβαια πρέπει να έχετε υπολογιστή που να έχει αρκετό χώρο στο δίσκο. Για παράδειγμα το Vivanto θέλει 30 με 50 GB χώρο, θέλει αρκετό χώρο, όπως και το Altera, δηλαδή αν δεν έχετε χώρο στο δίσκο δεν θα μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτά τα αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι αρκετά απαιτητικά σε χώρο. Το Arduino βέβαια εντάξει δεν είναι, ούτε ένα GB δεν είναι το IDE του Arduino. Το Raspberry, το image του Raspberry για παράδειγμα είναι 4 GB και το καθεξής. Άρα απαιτείται να έχετε χώρο στο δίσκο και ως προς την επεξεργαστική ισχύ, ασφαλώς ένα σύστημα που να έχει πάνω από 4 GB. 4 GB είναι το minimum, γιατί ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε σύνθεση, π.χ. στο Spartan, εδώ θα δείτε ότι έχει μεγάλες απαιτήσεις σε μνήμη, σε επεξεργαστική ισχύ. Μπορεί να καθυστερεί παραπάνω να κάνει compile από εσάς, ενώ σε κάποιον συνάδελφό να πάει πιο γρήγορα, να κινηθεί πιο γρήγορα η διαδικασία. Αυτό να το έχετε υπόψη, ότι η ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων απαιτεί ένα καλό υπολογιστή, όπως και γενικότερα η ανάπτυξη σε software development. Και αυτό θέλετε ένα καλό υπολογιστή. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα ενσωματωμένα. Οτιδήποτε έχει την έννοια του development θέλει hardware. Τώρα, σχετικά με το Xilinx, μια ερώτηση που έλαβα, μπορείτε κάποιος, αν δεν έχει χώρο να το εγκαταστήσει στο σύστημά του, μπορεί να το εκτελέσει απομακρυσμένα σε υπολογιστή του εργαστηρίου, δηλαδή να του δοθεί AnyDesk. Απλώς, όπως και να είναι, υπάρχει μια καθυστέρηση στην εμφάνιση των γραφικών, στην εμφάνιση των λειτουργιών. Γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος, τώρα και στο Zafora ακόμα θα μπορούσε να πάει, αλλά το Zafora είναι ακόμα πιο αργός υπολογιστής. Ως σερβερ τύπου, αλλά σερβερ της εποχής πριν από το 2010, ξέρετε ότι το Zafora έχει έναν επεξεργαστή 15 ετίας. Ίσως, πότε το είχαμε πάρει, το 6-7, είναι αρκετά παλιός επεξεργαστής, άρα θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για να εκτελέσετε κάτι στο Zafora. Το Zafora βέβαια για compile μικρών προγραμμάτων δεν προκαλεί πρόβλημα, αλλά ίσως καλύτερα σε AnyDesk, σε υπολογιστή του εργαστηρίου. Βέβαια, αυτό καθώς θα προχωρήσουμε στα εργαστήρια, θα δούμε τελικά πόσοι φοιτητές το παρακολουθούν, γιατί πρέπει να κάνουμε εμείς και τις κατάλληλες προετοιμασίες. Για παράδειγμα, έχουμε στο εργαστήριο 3-4 webcam που χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε 14 webcam, που σημαίνει αν είναι 14 φοιτητές, τότε θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο, θα το συζητήσουμε βέβαια με τους συνεργάτες μου, το πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Αλλά γι' αυτό θέλουμε να δούμε τους περιορισμούς, πόσα άτομα θα το παρακολουθούν. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο των εργαστηρίων. Μπορώ να το κλείσω και να δούμε και το σχέδιο διαλέξεων. Στο σχέδιο διαλέξεων έχουμε 13 διαλέξεις θεωρίας. Μέσα στις 13 διαλέξεις καθορίζονται όλα αυτά τα θέματα που συνδέονται με τα ενσωματωμένα συστήματα, με το σχεδιασμό των ενσωματωμένων συστημάτων. Θα δούμε λοιπόν στην πρώτη διάλεξη κάποια εισαγωγικά θέματα, μετά οικονομικά θέματα, γιατί μπορεί να εργαστείτε ως μηχανική σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων στο μέλλον και πρέπει να ξέρετε πώς να κοστολογείτε. Ξέρετε, η μονάδα κοστολόγησης, όπως και στα ερευνητικά έργα που
έχουμε κτλ. Είναι είτε το hourly rate, δηλαδή η πληρωμή, η ωριαία πληρωμή, είτε το monthly rate. Δηλαδή monthly rate είναι αν είναι κάποιος μισθωτός. Ενώ το hourly rate είναι ανά ώρα, πόσο χρεώνει την ώρα. Και θα πρέπει, για παράδειγμα, να ξέρετε να κοστολογείτε την ώρα σας. Το πόσο κοστολογεί ο καθένας την ώρα του είναι σχετικό. Να σας πω, για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο κοστολογεί για τους καθηγητές από 30 έως 50 ευρώ την ώρα. Αυτό είναι επίσημα από το πανεπιστήμιο, πώς πάει. Άρα, λοιπόν, κάποιος βέβαια είναι χαμηλό το rate, γιατί έξω ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει πολύ μεγαλύτερο rate, αλλά γενικότερα, εντάξει, άλλη μισθή του δημοσίου, άλλη μισθή στον ιδιωτικό τομέα. Κάποιος, λοιπόν, έξω μπορεί ως μηχανικός σχεδίας ενσωματωμένων συστημάτων να έχει πολύ μεγαλύτερο rate, και επειδή, ξέρετε, δεν είναι όπως το software development που υπάρχουν πάρα πολλοί προγραμματιστές, για σχεδιαστές ενσωματωμένων συστημάτων είναι κάτι εξειζητημένο, και γι' αυτό υπάρχουν καλύτερες απολαβές από ότι το software development. Λοιπόν, αυτά είναι, θα τα δούμε στη δεύτερη διάλεξη. Τρίτη διάλεξη για την UML, για Unified Modeling Language. Ίσως είχατε κάνει κάποιο μάθημα, θα το δούμε στα πλαίσια των ενσωματωμένων συστημάτων πώς συνδέεται το UML. Θα δούμε σχετικά με τους επεξεργαστές, συνολαντολών, μικροεπεξεργαστές, για μια μεθοδολογία σχεδίασης ιεραρχίας μνήμης που είχαμε αναπτύξει εγώ με άλλους ερευνητές όταν βρισκόμουν στο Βέλγιο, στο ερευνητικό κέντρο στην IMEC, στην πόλη Λούβεν. Στο συνέκτη διάλεξη θα μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική ARM, επικοινωνία στο 7ο μάθημα, στην 8η διάλεξη μηχανισμοί συστημάτων μνήμης, κρυφή μνήμη, στην 9η σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα και του πραγματικού χρόνου λειτουργικά συστήματα, στη 10η δίκτυα ενσωματωμένων συστημάτων, στην 11η διάλεξη επιταχυντές υλικού, στην 12η για περιφερειακά και στη 13η για ηλεκτρονικά κυκλώματα. 13 διαλέξεις, οι οποίες εννοείται γίνονται κάθε φορά και οι 13 διαλέξεις. Ξέρετε, στα μαθήματά μου, αν τύχει και χαθεί μια διάλεξη λόγω κάποιας κατάστασης, αναπληρώνεται άμεσα. Ωραία. Εδώ πέρα ασφαλώς θα πρέπει ως σχεδιαστές στο μάθημα αυτό, θα πρέπει εκτός από την έννοια της σχεδίασης του ενσωματωμένου συστήματος να σκέφτεσαι και την ασφάλεια. Και ασφάλεια βέβαια σε διάφορες εκφάνσεις. Για παράδειγμα, ασφάλεια μια συσκευή να μην προκαλέσει ζημιά σε έναν άνθρωπο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να σας πω. Έχουμε φτιάξει ένα ενσωματωμένο σύστημα που ελέγχει μέσω ρελέ την τάση, τα 230 volt, τα ανοίγει και τα κλείνει. Αν κάνει αυτό που λέμε expose, δηλαδή αποκαλύπτει γυμνά καλώδια, μπορεί κάποιος να πάθει ηλεκτροπληξία. Αυτό λοιπόν είναι η ασφάλεια στον άνθρωπο, αλλά και η ασφάλεια του ίδιου του συστήματος. Η ασφάλεια του ίδιου του συστήματος είναι να μην μπει κάποιος κακόβουλος χρήστης και τροποποιήσει τη λειτουργία. Στην αγγλική ορολογία υπάρχουν δύο διαφορετικές λέξεις. Είναι το safety και το security. Το safety είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ενώ το security είναι η ασφάλεια των δεδομένων. Θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη αυτό. Και μια που λέμε για ασφάλεια, να σας δείξω ένα άρθρο. Εδώ βέβαια δεν έχει βγει καλά το χρώμα. Απλώς, έχω σημειώσει κάποιες λέξεις κλειδιά. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορες συσκευές όπως Google Assistant κτλ. Που μπορείς να μιλάς μαζί με αυτή τη συσκευή. Είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα, δηλαδή έχει επεξεργαστεί μνήμη, είσοδο-έξοδο και μιλάς σε αυτή τη συσκευή και επικοινωνεί με ένα σερβερ και σου μεταφέρει κάποιες πληροφορίες. Για παράδειγμα, λες τι καιρό έχει, το λες δυνατά εκεί στο χώρο που είσαι, λες τι καιρό έχει και σου απαντάει αυτή η συσκευή. Όμως υπάρχουν και συσκευές που έχουν μικρόφωνα, ενώ δεν θα έπρεπε να έχουν. Για παράδειγμα, το Nest, που είναι ένας έξυπνος θερμοστάτης και μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να αντικαταστήσει το θερμοστάτη του σπιτιού του, έχει μέσα κρυφό μικρόφωνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καταγράφει ομιλίες. Υπάρχουν επίσης
εκτός από τις κάμερες που έχουν τα λάπτοπ και προστασία της κάμερας, υπάρχουν κάποια, όπως βλέπετε εδώ, κάμερες κρυφές σε αεροπλάνα. Βέβαια τώρα δεν τα χρησιμοποιούμε τα αεροπλάνα. Κάποια στιγμή, όταν πετάξετε ή πετάξουμε και πάμε κάπου αλλού, δείτε μήπως το entertainment system έχει μια κρυφή κάμερα και σας παρακολουθεί. Αυτά είναι λοιπόν τα hidden features και τα λοιπά που υπάρχουν. Ή όπως έχω σημειώσει εδώ, τα ενσωματωμένα αισθήματα στο Jeep που είχαν μπει κάποιοι hackers και μπορούσαν να χειριστούν την οδήγηση, να, για παράδειγμα, ενεργοποιήσουν τα φρένα ή ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, οι περισσότεροι, και αυτό είναι εν κατακλείδη για αυτή τη παρουσίαση σχετικά με την ασφάλεια, οι περισσότεροι λοιπόν καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για την ασφάλεια. Βέβαια, εμείς ως σχεδιαστές πρέπει να ενδιαφερόμαστε και θα πρέπει να φροντίζουμε και την ασφάλεια, και το safety και το security. Γιατί οι άλλοι έξω δεν ενδιαφέρονται και δεν θέλουμε οι συσκευές μας να χρησιμοποιηθούν ως οχήματα ή δούρη ήπη για να προκαλέσουν ζημιά σε κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα άρθρο από το Hack a Day. Γενικότερα, ένα site που παρακολουθώ αρκετά συχνά είναι το Hack a Day, που κάθε μέρα εμφανίζονται κάποια project ενσωματωμένων συστημάτων από όλο τον κόσμο και κάποιος, διαβάζοντας μόνο το τι έχουν κάνει άλλοι, παίρνει ιδέες, καταλαβαίνει γενικότερα κάποιες κατευθύνσεις ως προς το χόμπι βέβαια ή γνωρίζει νέα devices. Ξέρετε, για μένα αποτελεί πολύ καλή πηγή πληροφόρησης, γιατί, ας πούμε, να σας πω, κάποια στιγμή πριν από πόσο, 5-6 χρόνια, είχε βγει μια πλακέτα, το ESP8266, το οποίο ήταν και είναι ακόμα Wi-Fi με 2 δολάρια. Αυτό εγώ το είχα δει εκεί πέρα, ότι είχε βγει ανακοίνωση άμεσα ότι είναι διαθέσιμο και πριν ακόμα έρθει στην ελληνική αγορά, πριν ακόμα το γνωρίσουν άλλοι, επειδή εγώ παρακολουθούσα το Hack a Day, το είχα ήδη παραγγείλει και από το AliExpress, μου είχε έρθει και από τους πρώτους που είχα δοκιμάσει και είχα υλοποιήσει και κάποιες διπλωματικές εργασίες με αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι ένα site, επειδή έχει hackers, αλλά όχι με την κακή έννοια, είναι hardware hackers, δηλαδή είναι αρκετά ενήμεροι χρήστες, πολύ ψαγμένοι, που μόλις βγάλει ένα τσιπάκι μια εταιρεία, αμέσως κάποιοι το δοκιμάζουν και αναφέρουν είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά. Δηλαδή, εκεί πέρα βλέπω και για επεξεργαστές ή για άλλα συστήματα που δυσλειτουργούν. Οπότε σημειώνω και εγώ ότι δεν πρέπει να πάρω αυτό εδώ πέρα γιατί έχει σοβαρά προβλήματα. Οπότε είναι ένα καλό site για ενημέρωση. Λοιπόν, στα σωματωμένα συστήματα. 2 είναι τα συγγράμματα του μαθήματος όπως πρέπει και τα 2 βέβαια είναι δικά μου. Το πρώτο είναι το σχεδίαση σωματωμένων συστημάτων, το οποίο βρίσκεται στον εύδοξο και τα 2 αυτά εννοείται από τον εύδοξο είναι. Και το άλλο είναι ένα ελεύθερο βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο, και αυτό και εγώ το έγραψα μαζί με τον καθηγητή κύριο Σωτηρίου Μετσόβιο, οπότε είναι διαθέσιμο στον κάλυπο. Δηλαδή τώρα αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ενσωματωμένα συστήματα κάλυπος, άμα θέλετε το κάνουμε και μαζί για να το δούμε, δηλαδή να γράψουμε ενσωματωμένα συστήματα κάλυπος και βλέπετε το link. Το κάλυπο, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα αποθετήριο βιβλίων όπου καθηγητές πανεπιστημίου γράφουν βιβλία και τα δίνουν ελεύθερα στους άλλους, όπως και εγώ έγραψα εδώ ένα βιβλίο. Ανταποκρίθηκα λοιπόν στο κάλεσμα που είχε κάνει το Υπουργείο και μάλιστα, ειδικά για το βιβλίο ενσωματωμένα, επειδή υπήρχε κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, έχω πληροφορηθεί και από άλλα τμήματα ότι το χρησιμοποιούν και το δίνουν και στους φοιτητές τους. Και επειδή είναι ελεύθερο, είναι πολύ πιο εύκολο να το δώσει κάποιος. Λοιπόν, το link εδώ πέρα, PDF, μπορείτε να το κατεβάσετε. Adobe PDF, κατεβάστε, δείτε κτλ. Να πατήσω το δείτε. Οπότε είναι αυτό το βιβλίο, 538 σελίδες. Να σας στείλω άμα είναι στο chat. Πατάω στο everyone, αν θέλει κανείς να το κατεβάσει. Μπορεί και έτσι σας είχα πει ο αθέατος ψηφιακός κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή της λέξης αθέατος ήταν σκεμμένη για να σας εισάγω στο κλίμα, ότι είναι ένας αθέατος κόσμος που μας περιβάλλει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο.
Και το άλλο βιβλίο βέβαια που είναι η παρουσίαση, έχασα την παρουσίαση εδώ. Και το άλλο βιβλίο βέβαια που είναι έντυπο βιβλίο, δηλαδή το ένα είναι ηλεκτρονικό και το άλλο είναι έντυπο. Και περί του μαθήματος είπαμε θεωρία, 13 διαλέξεις, αναπτύσσονται οι βασικές αρχές και έννοιες που διέπουν σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό ψηφιακών συστημάτων και το υποχρεωτικό εργαστήριο, όπου υποχρεωτικό εργαστήριο 11 στις 13 λέξεις, όπως είπαμε. Δηλαδή, δεν θέλω να το βλέπετε αρνητικά ότι είναι κάτι άσχημο το να είναι υποχρεωτικό το εργαστήριο. Ίσα-ίσα θα είναι ώρες που θα ασχολούμαστε με τα εργαστηριακά θέματα του εργαστηρίου, επαφή του φοιτητή με σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξη των ενσωματωμένων συστημάτων, η κατανόηση των περιορισμών των ενσωματωμένων συστημάτων και η ανάπτυξη βέλτιση του κώδικα. Υπενθυμίζω ότι μόλις ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτού τη διάλεξη που σας κάνω, θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, οπότε δεν θα κάνουμε τώρα το διάλειμμα, επειδή πήγε 2 ώρα, λίγα 10-15 λεπτά ακόμα και μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι να ετοιμαστεί λίγο το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος. Οπότε μην κάποιος ανησυχεί γιατί βλέπει ότι έχει πάει 2 ώρα και δεν έχουμε κάνει διάλειμμα. Λοιπόν, σχέδιο διαλέξεων. Έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο σχέδιο των 13 διαλέξεων. Θα υπάρχουν αναπληρώσεις για διαλέξεις που δεν θα πραγματοποιηθούν. Μαθησιακοί στόχοι βρίσκεται στο E-Class. Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο σας το έδειξα, το είδατε. Τώρα, προϋπόθεση επιτυχίας, σας είπα ποια είναι. Είναι η προσοχή σας σε αυτά που λέω εγώ, σε αυτά που λένε οι βοηθοί μου, σε αυτά που κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, να υπάρχει συμμετοχή, να υπάρχει μια συζήτηση. Γι' αυτό, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η θεωρία, αυτή η διάλεξη, αυτό το τμήμα της θεωρητικής διάλεξης, θα σταματήσω την καταγραφή, ώστε να μην διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γιατί όπως και στο άλλο μάθημα που είχα προχθές, στα παράλληλα αισθήματα, είδα ότι μόλις έκλεισαμε την κάμερα στο εργαστήριο, ήταν πολύ πιο ζωντανή η συζήτηση. Και αυτό είναι που επιδιώκουμε, να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας. Γι' αυτό θα κλείσω μετά την καταγραφή, για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, είπαμε 13 εργαστηριακές ασκήσεις, δεν υπάρχει εξέταση στο εργαστήριο. Απλώς θέλω να αποκτήσετε τις δεξιότητες, θα σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τις δεξιότητες και θα ήθελα, όπως καμιά φορά σας το έχω πει και σε άλλο μάθημα, είναι, για εμάς τους καθηγητές είναι ευχάριστο όταν φοιτητές μετά από χρόνια, αφού έχουν γίνει, έχουν τέλος πάντων ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτά τα θέματα, μας στείλουν κάποιο μήνυμα και μας μεταφέρουν τα σχόλιά τους για το μάθημα, ίσως για θέματα που τους άρεσαν, που τους βοήθησαν να ανταπεξέλθουν επαγγελματικά και το καθεξής. Οπότε θα ήθελα, ας πούμε, αν ασχοληθείτε μετά με σωματωμένα αισθήματα και σχεδιάζετε σωματωμένα αισθήματα, να μου στείλετε ένα μήνυμα ότι να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό το θέμα. Γενικά, το feedback είναι σημαντικό ανάμεσα στους απόφοιτους ενός τμήματος και τους καθηγητές. Και βέβαια κάποιος μπορεί να πει από τη στιγμή που έφυγα τι με νοιάζει το τμήμα, αλλά γενικότερα σκεφτείτε ότι θα βοηθήσετε συμφοιτητές σας με το να μιλήσετε σε καθηγητές σας για θέματα που ως επαγγελματίες πια έχετε συναντήσει. Ομαδική εργασία. Τώρα, για την ομαδική εργασία είπαμε ότι υπάρχουν τα open task, αλλά δεν περιοριζόμαστε μόνο εκεί. Μπορείτε να σκεφτείτε θέματα που σας απασχολούν, θέματα που σας εξάπτουν την περιέργεια και θέλετε να τα ανακαλύψετε μαζί μας, να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσουμε. Καταρχήν, δεν υπάρχουν χαζές ιδέες. Δηλαδή, οτιδήποτε σκεφτείτε, ελάτε να συζητήσουμε και θα σας πω πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι. Μπορώ να σας πω, είναι πολύ εύκολο αυτό, γιατί έρχονται κατά διαστήματα κάποιοι φοιτητές και μου λένε θέλω να κάνω αυτό. Και του λέω αυτό είναι τόσο εύκολο, βγαίνει σε μια εβδομάδα, οπότε δεν είναι καν project. Αυτό το κάνεις, ας πούμε, για προθέρμανση μόνο. Μετά έρχονται κάποιοι που έχουν τρελές ιδέες και σου λέω αυτό θα σου πάρει 3 χρόνια να το κάνεις. Θα μάθεις βέβαια πολλά, αλλά αν θες να ασχοληθείς 3 χρόνια, κάντο. Εγώ στη θέση σου, π.χ. για το μάθημα δεν θα το έκανα. Ίσως για διπλωματική, ίσως για κάτι άλλο. Ναι. Άρα, επειδή μπορώ να εκτιμήσω με μεγάλη ακρίβεια τις εργατόρες που θα σας πάρει ένα project, λόγω της εμπειρίας μου, ξέρετε, όχι ότι επειδή διδάσκω από το 2006 και έχω δει διάφορες εργασίες κτλ., αλλά γενικότερα επειδή τρέχουμε και ερευνητικά προγράμματα στο εργαστήριο,
μπορώ να εκτιμώ το χρόνο που απαιτεί κάτι να υλοποιηθεί τόσο σε software όσο και σε hardware. Γι' αυτό λοιπόν, άμα κάτι θα σας πάρει πάρα πολύ χρόνο, θα σας πω εγώ πρώτα απ' όλα ότι αυτό θα σε πάρει πολύ χρόνο, οπότε πρόσεξε το. Αν βέβαια θέλεις ο άλλος να το κάνει, ασφαλώς δεν θα το πω όχι, αλλά θα σας δώσω αυτή τη συμβουλή. Γι' αυτό τα project, όταν θα τα σκεφτείτε, θα τα συζητήσω μαζί για να σας πω ποια θα είναι τα δύσκολα σημεία και μια εκτίμηση του χρόνου που θα σας πάρει. Καλές πρακτικές στο γενικές πληροφορίες μαθήματος, πια το ξέρετε, δεδομένου ότι αυτό είναι το τέταρτο μάθημα που έχετε μαζί μου, οπότε το έχετε δει αυτό το αρχείο. Τώρα, προσπαθήστε να μην έχετε κενά με το να βρίσκεστε στο μάθημα, είπα 11 σε 13, αλλά εγώ θα ήθελα 13 σε 13, ώστε να μην σας λείψει τίποτα. Τώρα, και για τα μεγαλύτερα έτη, ασφαλώς, βέβαια, μεγαλύτερα έτη εννοώ που να έχουν ασχοληθεί με το μάθημα. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ασχολήθηκε στο μάθημα σωματωμένα συστήματα, το πέρασε. Δηλαδή, όποιος ήταν κάθε φορά στη διαλέξη, το πέρασε. Εξαίρεση ίσως αποτελεί μία περίπτωση στα τόσα χρόνια που το διδάσκω, που είχε φέρει ένα project έτοιμο copy-paste από κάποιον άλλον κάποιο άτομο και το είχα βρει και είχε κοπεί το συγκεκριμένο project και η φοιτήτρια που το είχε φέρει. Αλλά αυτό έγινε μία φορά στα τόσα χρόνια που το διδάσκω. Δηλαδή, εγώ θέλω να μάθετε εσείς, όχι να αντιγράψετε ένα project από το GitHub και να πείτε αυτό είναι δικό μου. Αυτό το να καπηλευτεί κάποιος δουλειά άλλου είναι πολύ άσχημο και σας λέω ευτυχώς μόνο μια φορά βρέθηκε που το βρήκα το project και ήταν ο μόνος φοιτητής που κόπηκε σαν σωματωμένα, η μόνη φοιτήτρια βασικά, δεν ξανακόπηκε κανείς, γιατί όλοι αυτοί που έρχεστε είστε συνειδητοποιημένοι και κάνετε μαζί και κάνουμε όλοι μαζί το σχεδιασμό, υλοποιούμε συστήματα και γενικότερα μαθαίνουμε στη διαδικασία. Και ας δούμε σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα. Τι καταρχήν είναι ενσωματωμένο σύστημα? Λίγο πολύ τώρα το έχουμε καταλάβει. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το ενσωματωμένο σύστημα είναι μια οποιαδήποτε συσκευή που περιέχει ένα προγραμματιζόμενο υπολογιστή, έναν επεξεργαστή, που δεν είναι υπολογιστής γενικού σκοπού, έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία, ασφαλώς έχει μνήμη και είσοδο-έξοδο, είναι απαραίτητα στοιχεία. Έχω και εγώ εδώ κάποια ενσωματωμένα συστήματα να σας δείξω. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα ADSL modem router, το οποίο είναι δικτυακό, δηλαδή είχε και web περιβάλλον. Βέβαια τώρα αυτό είναι dead, κτλ. Αλλά σε αυτό το σύστημα έχουμε τον επεξεργαστή, έχουμε είσοδο-έξοδο, έχουμε διεπαφές και έχουμε και κάποιο πρόγραμμα που εκτελεί. Συνήθως αυτή η παραλληλόγραμμη μνήμη, αυτό το παραλληλόγραμμο IC, Integrated Circuit, αυτό το μαύρο, ίσως να το φέρω και πιο κοντά, είναι η μνήμη. Εδώ λοιπόν είναι η μνήμη, το τετράγωνο είναι ο επεξεργαστής και έχει και μια μνήμη flash συνήθως. Βέβαια βλέπουμε πυκνωτές που είναι σχετικά με την εξομάλυνση της τροφοδοσίας ή το φιλτράρισμα, γιατί αυτό είναι η DSL modem router, έπρεπε να φιλτράρει τη γραμμή για να μπορέσει να συγχρονιστεί στις κατάλληλες ταχύτητες. Αυτό λοιπόν είναι, και έπεσε κιόλας κάτι, ένα ενσωματωμένο σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κλασικό ενσωματωμένο σύστημα, είναι το modem router που έχουμε για το διαδίκτυο. Κάποιο άλλο που μπορώ να σας δείξω, για παράδειγμα, είναι ένα όχημα που φτιάξαμε από διπλωματική εργασία. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το τηλεκατευθυνόμενο φέρει ένα ενσωματωμένο σύστημα. Αυτό μέσα, αυτό το κουτάκι, έχει το ESP32 CAM, δηλαδή έναν επεξεργαστή, μνήμη, είσοδο-έξοδο και κάμερα, και μέσω Wi-Fi μπορεί κάποιος να το χειριστεί. Αυτό το υλοποίησε συμφοιτητή σας, ο οποίος και στα πλαίσια του εργαστηρίου είχε ασχοληθεί πολύ σε βάθος με τα ενσωματωμένα σύστημα και μετά του άρεσε σαν έννοια για θέμα διπλωματικής και υλοποίησε αυτό το όχημα, το οποίο είναι ένα όχημα εποπτείας απομακρυσμένου χώρου. Remote Sensing Vehicle, λοιπόν, μπορούμε να το πούμε. Βέβαια, ενσωματωμένα συστήματα δεν είναι οτιδήποτε έχει πλακέτα. Για παράδειγμα, εδώ έχω μία τέτοια πλακέτα, που όπως βλέπετε είναι από κάποιο τροφοδοτικό. Αυτό δεν είναι ενσωματωμένο σύστημα. Το ότι έχει πλακέτα, αυτό είναι το PCB, Printed Circuit Board, δεν σημαίνει ότι είναι ενσωματωμένο σύστημα.
Γιατί δεν έχει επεξεργαστεί, δεν έχει μνήμη, δεν έχει τίποτα. Άρα, όταν θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι ενσωματωμένο σύστημα, θα πρέπει να βρούμε αν έχει επεξεργαστεί μνήμη κτλ. Τώρα, κάποιο άλλο. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό που βλέπετε είναι ενσωματωμένο σύστημα. Βέβαια, δεν έχω ανοίξει το board να δούμε, αλλά αυτό έχει επεξεργαστεί. Είναι MP3 player. Τώρα, βέβαια, θα μου πει κάποιος τι είναι το MP3 player, αλλά νομίζω λίγο πολύ έχετε ακούσει. Πριν τα κινητά τηλέφωνα, λοιπόν, για να ακούσει κάποιος μουσική, είχε ένα MP3 player. Αυτό, λοιπόν, έχει MP3 που τα αναπαράγει, τα έχει βίσμα για ακουστικά, και είχε επεξεργαστεί μνήμη, έκανε αποκωδικοποίηση των αρχείων MP3 τα οποία αποθηκεύονταν σε μία μνήμη flash και είχε και μπαταρία. Ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα. Δεν θα μπορούσε κάποιος, βέβαια, κάποιος που δεν ξέρει, δεν θα μπορούσε να πει ότι αυτό είναι ένας υπολογιστής, ένας μικρός υπολογιστής, και όμως είναι. Κάποια τέτοια παραδείγματα ήθελα να σας δείξω. Τώρα, σχετικά με το Arduino, για παράδειγμα, σας είχα δείξει το Arduino. Και εδώ βλέπετε μια πλακέτα που μπαίνει από πάνω. Αυτή η πλακέτα είναι η πλακέτα δικτύου. Αυτή η πλακέτα μόνη της δεν είναι ενσωματωμένο σύστημα. Αν και μοιάζει, βλέπουμε ένα τετραγωνάκι εδώ πέρα, κάτι θα μπορούσε να είναι. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Δεν έχει μνήμη. Έχει βέβαια ένα decoder για τα πακέτα, αλλά δεν είναι ενσωματωμένο σύστημα. Αυτό βέβαια τοποθετείται πάνω στο Arduino και γίνεται stacked το ένα πάνω από το άλλο, και αυτό εννοείται ότι είναι το ενσωματωμένο σύστημα, γιατί είναι το Arduino με την κάρτα δικτύου LAN. Έτσι, λοιπόν, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ποια ορίζονται ως ενσωματωμένα συστήματα, και γενικότερα θα πρέπει να έχει ένα προγραμματιζόμενο στοιχείο, είπα επεξεργαστή, αλλά αν το δούμε σε μια γενικότερη θεώρηση, και το FPGA, που είναι προγραμματιζόμενο στοιχείο, μας δημιουργεί και καταλήγει σε ενσωματωμένα συστήματα. Οι περισσότεροι, λοιπόν, είπαμε για τα ενσωματωμένα συστήματα, το τι είναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πληθώρα διαφορετικών ενσωματωμένων συστημάτων, καταρχήν στην εμφάνιση. Στους υπολογιστές και στα λάπτοπ λίγο πολύ μπορούμε να πούμε αυτό είναι λάπτοπ, γιατί κατευθείαν ξέρουμε την σχηματομορφή. Σε ένα ενσωματωμένο σύστημα που μπορεί να είναι από, όπως σας έδειξα, από πολύ μικρό έως λίγο μεγαλύτερο κτλ. Ακόμα και τα ATM στις τράπεζες που έχουν μέσα έχουν υπολογιστή κανονικό, επειδή εμείς δεν βλέπουμε τον υπολογιστή, αλλά βλέπουμε μια εξειδικευμένη λειτουργία και μια συγκεκριμένη λειτουργία, που είναι λειτουργία σχετικά με χρηματικές συναλλαγές, θεωρείται ενσωματωμένο σύστημα. Άρα φανταστείτε, ο υπολογιστής που έχουμε σπίτι μας δεν θεωρείται ενσωματωμένο σύστημα, γιατί εδώ κάνουμε χίλια δυο διαφορετικά πράγματα. Ενώ ο υπολογιστής τον ίδιο, αν βάλουμε ένα συγκεκριμένο μονοπρόγραμμα που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το ATM μιας τράπεζας, εκεί θεωρείται ενσωματωμένο σύστημα. Άρα κοιτάξτε πόσο δύσκολος είναι ο ορισμός για τα ενσωματωμένα συστήματα. Και μελέτες έχουν δείξει 50 τουλάχιστον ενσωματωμένα συστήματα βρίσκονται στο νοικοκυριό και σε αυτοκίνητο, από το στέρεο, από το πνευματιστικό, από τον εγκέφαλο του αυτοκίνητου. Και όταν θα τελειώσει η διάλεξη μετά τις 5 ώρα, κάντε στο σπίτι σας μια βόλτα και δείτε πόσα άραγε ενσωματωμένα συστήματα έχετε εσείς. Υπάρχει, λοιπόν, η ενσωμάτωση του υπολογιστή, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, έξοδος, είσοδος, μνήμη, αναλογική είσοδο, έξοδο και ψηφιακή, όπως θα δούμε και στο Arduino. Παραδείγματα, το κινητό τηλέφωνο, εκτυπωτής, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, πλοήγηση, ψηφιακή τηλεόραση και συσκευές. Παντού γύρω μας έχουμε ενσωματωμένα συστήματα. Παντού. Μας περιτριγυρίζουν. Και αυτό είναι καλό, βέβαια. Έχουν αυτοματοποιήσει πολλές λειτουργίες. Πώς επιλέγουμε τώρα μια ενσωματωμένη συσκευή που θα χρησιμοποιήσουμε? Για παράδειγμα, εδώ πέρα τα στατιστικά δείχνουν ότι τα εργαλεία ανάπτυξης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλουμε καλά εργαλεία ανάπτυξης. Ένα καλό IDE να κάνει αποσφαλμάτωση, να έχει syntax highlighting, στοιχεία που βοηθούν κάποιον να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. Μετά είναι απόδοση, τιμή, λειτουργικό σύστημα, αν υποστηρίζεται, διαθέσιμα εργαλεία υλικού, διαθέσιμο υλικό βιβλιοθηκών, περιφερειακά, κατανάλωση ενέργειας, η φήμη
των παρόχων που δίνουν αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, αν είναι κάποιος επώνυμος πάροχος, για παράδειγμα, το Raspberry είναι αρκετά επώνυμο, θα επιλέξουμε πιο εύκολα Raspberry από κάποιο άλλο board. Υπάρχουν κάποια board που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό, όπου έχουν πολύ ισχνή υποστήριξη από τον πάροχο και ο κόσμος παιδεύεται ακόμα και Linux να βάλει. Τώρα δεν μου έρχεται βέβαια στο μυαλό, αλλά ούτε καν αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτά. Και ούτω καθεξής. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι στην αυτοκινητομηχανία, στην αεροδιαστημική, στους αυτοματισμούς, τηλεπικοινωνίες, στα διάφορα ηλεκτρονικά που είναι στο σπίτι μας και στην υγεία. Μερικά κοινά χαρακτηριστικά, και σε αυτό το slide θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διάλεξη θεωρίας για να πάμε μετά στο εργαστηριακό κομμάτι. Μερικά κοινά χαρακτηριστικά είναι μονής λειτουργίας ή όχι μόνο μονής ή ελάχιστης λειτουργίας. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα-δύο θέματα, ένα-δύο πράγματα μόνο. Όχι, πάντως δεν μπορεί να εκτελεί τα πάντα. Για παράδειγμα, το κινητό τηλέφωνο πια δεν θεωρείται ενσωματωμένο σύστημα, γιατί μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Δεν είναι όπως τα κλασικά. Έχω ένα παλιό Nokia πεταμένο κάπου εκεί στο βάθος του εργαστηρίου. Δεν είναι όπως τα παλιά Nokia που μόνο τηλέφωνο και SMS μπορούσαν να εκτελέσουν, να έχουν αυτή τη λειτουργία. Εκτελεί πάρα πολλές λειτουργίες το κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα, τα USB OTG που το βάζεις σε ένα keyboard, το βάζεις ένα mouse και το κάνεις και ένα ασύρματη προβολή στην τηλεόραση, το κάνεις κανονικό πλήρη υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς πια laptop αν έχεις δυνατότητα να έχεις πληκτρολόγιο και mouse συνδεδεμένο εδώ και με ασύρματη προβολή σε μια τηλεόραση για να έχεις τη μεγάλη οθόνη και να δουλεύεις κανονικά. Άρα είναι πλήρης υπολογιστής πια το κινητό τηλέφωνο, το έξυπνο κινητό τηλέφωνο με Android. Άρα λοιπόν, τώρα βλέπω και την ερώτηση του Νίκου για σχετικά με το smartphone. Τα σημερινά λοιπόν έξυπνα κινητά τηλέφωνα δεν είναι ενσωματωμένα συστήματα, είναι υπολογιστές. Είναι στην κατηγορία όπως τα laptop και τα netbook. Αν όμως έχει κάποιο παλιό τηλέφωνο, ναι, εκείνο είναι κλασικό ενσωματωμένο σύστημα. Άλλα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε, έχουν περιορισμένες δυνατότητες, χαμηλό κόστος, χαμηλή ισχύ, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, να είναι μικρό σε μέγεθος σε συνήθως. Βέβαια, εγώ σας είπα ότι και το ενσωματωμένο σύστημα που τοποθετείται σε ένα ATM θεωρείται, μάλλον ο υπολογιστής μεγάλος που τοποθετείται στο ATM θεωρείται ενσωματωμένο σύστημα, οπότε έχει και μεγάλο σε όγκο ενσωματωμένο σύστημα. Αλλά κυρίως είναι μικρά τα ενσωματωμένα συστήματα. Αλλά δεν είναι αποκλειστικά μόνο μικρά. Μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερα, όπως σας είπα. Αντιδραστικά και πραγματικού χρόνου. Αντιδραστικά, μόλις δώσουμε κάποιο input, κάποια είσοδο ή εμείς ή κάποιο εισιτήριο, ανταποκρίνονται. Υπάρχει αυτή η αντίδραση, δηλαδή ανταποκρίνονται στις διεγέρσεις, στις εισόδους-εξόδους και πρέπει να υπολογίζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο χωρίς καθυστέρηση. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εβδομάδα αυτή τη διάλεξη. Τώρα θα κλείσω εγώ την καταγραφή για να προετοιμαστούμε για το εργαστήριο. Οπότε δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να κλείσω την καταγραφή και παραμένουμε εδώ, stop recording. Okay.